Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κερατσίνι, στην εργατογειτονιά του Πειραιά και καλωσορίζουμε από καρδιάς τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Πριν λίγο καιρό, ακριβώς στον ίδιο χώρο, σωματεία και φορείς περιοχής μας κάναμε παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήρθε από ό,τι για εκπαιδευτική εκδρομή αφού η Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας καμία απάντηση δεν έδωσε στα οξυμένα προβλήματα που τις θέσαμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά στους χώρους δουλειά μας και στις γειτονιές μας. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να οργανώσουμε την αντεπίθετησή μας ως εργατική τάξη μαζί με την νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τον λαό της περιοχής μας συνολικά, δηλαδή για το πώς θα δώσουμε δύναμη στη δύναμή στους δικού μας ανθρώπους που διαχρονικά μαζί με εμάς και για εμάς αποτελούν το μοναδικό στήριγμα φωτίζοντας το δρόμο για μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μέλη και οι φίλοι του Κουκουέ και της ΚΝΕ οι οποίοι με αυταπάρνηση είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να κοντράρουμε στην πράξη τα αποτελέσματα της βάρβαρης πολιτικής του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που εφαρμόζουν οι όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός του Πειραιά έχει πείρα και αυτή την πείρα πρέπει να την κάνουμε κριτήριο και μπροστά στη μάχη των ευρωεκλογών. Οι λιμενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά ξέρουν από πρώτο χέρι ότι από τη μία πλευρά οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, διέλυσαν τα εργασιακά δικαιώματα, ξεπούλησαν το λιμάνι, έκοψαν μισθού, ψήφισαν την ονειμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας με ελαστικές μορφές απασχόλησης, δεν εφαρμόζουν ακόμη και σήμερα την ομοδεσία για ένταξη όλων των εργαζομένων στα ΒΑΕ, οδήγησαν στο να έχουμε εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, μέχρι τον νεκρό συνάδελφό μας, τον Δημήτρη Δαγκλή. Οι έχουν νιώσει στο πετσί την εντατικοποίηση της δουλειά τους, με μειωμένε συνθέσει στα πλοία και εργατικά ατυχήματα και οι ίδιοι. Νιώθουν κάθε μέρα την ανασφάλεια που η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών δεν χαρακτηρίζει εμπόλεμη την ερυθρά θάλασσα, με αποτέλεσμα να μένουν εγκλωβισμένοι με κίνδυνο την ίδια του ζωή. Ξέρουν καλά την καταστολή όλων μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που του επιστρατεύει όταν κάνουν απεργίε για να διεκδικήσουν καλύτερε συνθήκε δουλειά και αμοιβή για ασφαλή και φθηνέ θαλάσσιε μεταφορέ του λαού μα. Οι μεταλλεργάτε στη ζώνη δυστυχώ ήταν πολλέ φορέ να χάνονται συνάδελφοί του, να του κουβαλάνε με τα χέρια του στην περίοδο τη ανάπτυξη όπω διαφήμιζαν, να του χτυπάει η ανεργία και η ανασφάλεια σε περίοδο κρίση, όπου βίωσαν βέβαια τη βάρβαρη πολιτική που μα θέλει κομπάρσου και αναλώσιμου. Ο λαό συνολικά του Πειραιά έχει την πείρα από τι φασίσει του δολοφόνου τη Χρυσή Αυγή, που χτύπησαν πρωτοπόρου εργάτε για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και εργολάβων, που χτύπησαν μετανάστε και σκότωσαν τον δικό μα Παύλο. Ξέρουμε εδώ στον Πειραιά πώ είναι να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να μην μπορεί να πάρει τα βασικά λόγω τη ακρίβεια. Μια ακρίβεια που ξέρουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι πω δεν είναι εισαγόμενη, αλλά μα την καπελώνουν για παράδειγμα οι εφοπλιστέ με τα ανεβασμένα ναύλα που έχουν βρίσκοντας πάλι για άλλη μια φορά ευκαιρία να βγάλουν εκατομμύρια κέρδη αυτή τη φορά μέσα από τους πολέμους και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού όπως τα προηγούμενα χρόνια στην περίοδο και της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά και δεν είμαστε κορόιδα πως για κάθε πλοίο που κάνει το γύρο της Αφρικής λόγω αυτών των αυξημένων ναυλών και των τιμών των κοντέινερ βγάζουν πάνω από 10 εκατομμύρια εφοπλιστές τα οποία τα φορτώνουν στις πλάτες του λαού. Ξέρουμε επίσης ως στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτε κέντρα υγείας σε μια περιοχή που δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε βαριές και επικίνδυνες εργασίες. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες αλλά ανοίγουν τα απογευματινά χειρουργεία χωρίς προσωπικό και τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα βγάζουν τεράστια κέρδη. Στον Πειραιά μας... Ξέρουμε πω τα κοράκια των τραπεζών και των Φαντ βάζουν χέρι στη λαϊκή κατοικία με νόμου ψηφισμένου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που εφαρμόζει τώρα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τη συνένεση όλων των αστικών κομμάτων πλην το ΚΚΟΕ. Βλέπουμε στι γειτονιέ μα τα μικρομάγαζα και του αυταπασχολούμενου που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογία που του τσακίζει μαζί με την ενεργειακή ακρίβεια για να κονομάνε τα μεγάλα μονοπόλια. Ο λαό του Πειραιά όμω και οι εργαζόμενοι ξέρουν και κάτι ακόμα. Πω εδώ στην περιοχή μα υπάρχουν τα σωματεία και οι φορεί, υπάρχει το εργατικό κέντρο Πειραιά, που με του κομμουνιστέ και με τις κομμουνίστρε μπροστάριδες αποτελούν κάστρα αγώνα για να μπορούμε να υπογράφουμε συλλογικέ συμβάσει με αυξήσει, για να παίρνουμε μέτρα υγεία και ασφάλεια στου δουλειά τη στιγμή που έχουν διαλύξει στην κυριολεξία του ελεκτικού μηχανισμού οι εργοδότε. Για να μπλοκάρουμε τα απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή και να μπαίνουν στα πρωινά δωρεάν οι ασθενεί, για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου, τη μπόχα και του καρκίνου από τι γειτονιέ που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μα, για να μπλοκάρουμε πληστηριασμού σε εργαζόμενου και αυταπασχολούμενου, για να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα σε όλου του γη σκολασμένου από του πνιγμένου Θεσσαλλικού κάμπου, στου σεισμόπληκτου τη Τουρκία, μέχρι και τώρα στον ήρωα Παλαιστινιακό λαό. Εδώ πέρα, ξέρει ο λαό του Πειραιά ότι κάθε φορά που έρχονται οι δολοφόνοι του ΝΑΤΟ, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριε μέσα από του φορεί του μπαίνουν μπροστά και του βάζουμε στο στόχαστρο. Αυτήν την πύρα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε, να την κάνουμε κριτήριο και στάση ζωή, να εκφραστεί σε όλε τι πτυχέ τη καθημερινή πάλη η συμπόρευση με τον Κουκουέ. Γιατί η ίδια η ζωή απέδειξε πω μόνο ο λαό σώζει το λαό με τον Κουκουέ μπροστάρι. Για το λόγο αυτό, σα καλούμε να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογέ, να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μα για να στείλουμε μήνυμα πανευρωπαϊκή αντεπίθεση εκεί που παίρνονται οι αποφάσει, αλλά κυρίω εκεί που ανατρέπονται στου δρόμου του αγώνα. Έχουμε χρέο τη βαριά κληρονομιά του Πειραιά, τη μάχη ηλεκτρική, του μπλόγου τη Κοκκινιάς των αυτεργατών, των μεταλλεργατών, των λιμενεργατών, του τσακίσματος των φασιστών και των ναζί στις γειτονιές μας, να τις συνεχίσουμε και να γράψουμε νέες σελίδες στην ιστορία της τάξης μας, στις γειτονιές μας, που είναι πραγματικά ποτισμένες με αίμα. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουν αναπτυχθεί μεγαλειώδεις αγώνες με μπροστάριδες τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες όπως και εδώ πέρα ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι στις 10 Ιούνιου θα είμαστε πιο δυνατοί, πιο πολύ, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και είναι η ώρα από τη σημερινή συγκέντρωση να πάρουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε να κοκκινήσουμε τον Πειραιά στις 9 του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.